Εθνικών Αρχών και των Ομογενειακών Σωματείων. Εμείς πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο ακορντεόν της Ζωής Τηγανούρια και αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Θα επικοινωνήσουμε με τον Τάσο Ζωγράφο, δεύτερης γενιάς Έλληνας, ομογενής από την Καλιφόρνια, ο οποίος άκουσε ένα υπέροχο κομμάτι. Το είχαμε παίξει και ανήμερα 25 Μαρτίου, Επανάσταση 1821 λέγεται. Θα το παίξουμε αμέσως μετά τη συνέντευξη με τον Τάσο Ζωγράφο. Το έχει συνθέσει η Ζωή Τηγανούρια και το ερμηνεύει ο Μπάμπης Τσέρτος. Άκουσε λοιπόν αυτό το κομμάτι και δημιούργησε ένα απίστευτα συγκινητικό βίντεο όπου ο ίδιος ντυμένος τσολιάς με την ελληνική σημαία φτάνει στα πιο ψηλά σημεία της Καλιφόρνια. Είδα ένα βίντεο πραγματικά εξαιρετικό, απίστευτα συγκινητικό και προτρέπω όλους τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή να μπουν στο διαδίκτυο, να ψάξουν να βρουν στο YouTube το κομμάτι «Επανάσταση 1821» που έχει συνθέσει η Ζωή Τηγανούρια και ακούμε και τη φωνή του Μπάμπη Τσέρτου σε αυτό το κομμάτι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο από μόνο του το τραγούδι. Εδώ όμως έχουμε ένα βίντεο το οποίο είναι γυρισμένο στην Καλιφόρνια. Είναι πρωταγωνιστής ένας ομογενής, ο οποίος κρατάει μία σημαία, ελληνική σημαία βεβαίως, και τον βλέπουμε σε όλες πραγματικά τις περιοχές
της Καλιφόρνια, ακόμη και στα πιο ψηλά σημεία, να φτάνει με την ελληνική σημαία. Έχουν γυρίσει λοιπόν οι Ομογενείς ένα βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού και εμείς καλωσορίζουμε τον πρωταγωνιστή του βίντεο κλιπ, τον Ομογενή Τάσο Ζωγράφο. Καλημέρα, πρέπει να πω, στην Καλιφόρνια, Τάσο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας και καλησπέρα σας εκεί στην Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα δώσεις τη δυνατότητα και σε μένα και στους ακροατές της Φωνής Ελλάδας να σε γνωρίσουμε καλύτερα και να αρχίσω έτσι λίγο από εσένα. Γεννήθηκες στην Αμερική, οι γονείς σου ήταν μετανάστες από την πατρίδα? Ναι, εγώ γεννήθηκα εδώ στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και οι γονείς μου είχαν έρθει μετανάστες το 1958 από την Ήπειρο, από την περιοχή Φογόνη και Ζίτσα. Άφησαν στην πατρίδα όλη την οικογένεια και ήρθαν στην Καλιφόρνια μόνοι τους χωρίς τίποτα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω μία ολόκληρη ζωή, όλη την περιουσία σου, φίλους, συγγενείς, να μεταναστεύεις ένα ξένο μέρος, ένα νέο μέρος για μία καλύτερη ζωή. Υπηρώτικης καταγωγής λοιπόν είσαι, Τάσο Ζωγράφο, από το Πογόνι και τη Ζίτσα, υπέροχες περιοχές. Νιώθεις Έλληνας, κάνεις παρέα με άλλους Έλληνες στην Καλιφόρνια? Ναι, εγώ λέω σε όλους, ας είμαι γεννημένος εδώ στην Αμερική, ότι είμαι υπηρώτης. Φυσικά και νιώθω Έλληνας. Έχω πολλούς ελληνικές καταγωγής φίλους και είμαστε εδώ πάνω από 150.000 Έλληνες στην Καλιφόρνια. Και έτσι έχουμε πολλούς Έλληνες εδώ. Και πώς έτσι θέλησες να φτιάξεις και γιατί ένα βίντεο με το τραγούδι αυτό, με το τραγούδι «Επανάσταση 1821» της Ζωής στη Γανούρια, πότε το άκουσες και πώς σου ήρθε η ιδέα? Ήταν δική σου ιδέα πρώτα απ' όλα? Εμείς που γεννηθήκαμε εδώ, είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Οι γονείς μας που ήρθαν εδώ εργάστηκαν πολύ σκληρά και με μεγάλη δυσκολία κατάφεραν να κρατήσουν τον ελληνισμό και για τους ίδιους και για μας τα παιδιά τους. Εφέτος, εγώ και ο κινηματογράφος ο Αντώνης Όμπεστρ, που είναι και αυτό ελληνόπαιδο, είπαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και ακούσαμε αυτό το ωραίο το τραγούδι της ζωής που έχει κάνει. Σκεφτήκαμε τους γονείς μας και όλοι οι Έλληνες μετανάστες που δουλέψαν σκληρά και υποφέρανε για να διατηρήσουν τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τα έθιμά μας. Και σκεφτήκαμε επίσης τους Έλληνες της Τουρκοκρατίας που προσπαθούσαν να κάνουν ακριβώς το ίδιο, να μην χάσουν την ελληνικότητά τους 400 χρόνια κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Και έτσι μας ήρθε η ιδέα για το βίντεο. Ο ελληνισμός εδώ είναι δυνατός, είμαστε γεροί και το δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι είμαστε Έλληνες και το λέμε με περηφάνεια. Και όπως ο Τσολιάς, ο Εύζωνας έκανε επανάσταση και βγήκε να πολεμήσει για την ελευθερία, έτσι και σήμερα βγαίνει ο Τσολιάς, ο Έλληνας της ξενιθιάς και στέλνει και αυτός το ίδιο μήνυμα, ότι ο Έλληνας είναι και θα είναι πάντα ελεύθερος. Αυτό είναι το μήνυμα του βίντεο και αυτή την αίσθηση μου δημιούργησες και μένα όταν σε έβλεπα έτσι ντυμένο Τσολιά να τρέχεις με την ελληνική σημαία σε όλη την περιοχή της Καλιφόρνια, ακόμα και στα πιο ψηλά σημεία του Σαν Φρανσίσκο. Σε ποια μέρη πήγες με τη σημαία και γυρίσατε έτσι το βίντεο? Είναι κάποια σημεία που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά, που βρίσκεσαι πολύ ψηλά, δηλαδή αναρωτιόμουν, δεν φοβάται εκεί πάνω με τη σημαία? Ο Τσολιάς έτρεξε με την ελληνική σημαία σε πολλά εμβληματικά κτίρια, εμβληματικά μέρα, όπως το Golden Gate Bridge και ο Στράτος δρόμος. Και τελικά στην κορφή του ξενοδοχείου Mark Hopkins
στο North Hills στη Σαν Φρανσίσκο, η ελληνική σημεία απάνω από το Σαν Φρανσίσκο. Και όσοι είδανε, ας πούμε, το βίντεο, τι σου είπαν, ενθουσιάστηκαν? Όσοι είδαν το βίντεο, συγκινηθήκαν πολύ. Νιώσαν εθνική υπερηφάνεια και ενθουσιαστήκαν. Η ζωή τη Γανούρια τι είπε όταν είδε το βίντεο αυτό? Η ζωή της άρεσε πολύ, της το στείλαμε το βίντεο και είπαμε, ρωτήσαμε να μας αφήσει να κάνουμε τη μουσική της μαζί με το βίντεο. Και σας έδωσε την άδεια βεβαίως. Μας άφησε την άδεια, μας άφησε την άδεια και δουλέψαμε μαζί. Χάρηκα πολύ που γνώρισα μαζί με τη ζωή και θέλουμε να κάνουμε και άλλα projects μαζί. Μακάρι να υλοποιήσετε και άλλες ιδέες μαζί με τη ζωή τη Γανούρια. Να σε ρωτήσω, οι Αμερικανοί φίλοι σου το είδαν το βίντεο και γενικότερα οι Αμερικανοί γνωρίζουν για την επανάστασή μας και τι έγινε το 1821? Τότε υπήρξε πολύ μεγάλος φιλελληνισμός από την Αμερική, βοήθησαν πάρα πολύ, πραγματικά τον λέγανε ο ελληνικός πυρετός. Τόσο έντονος ήταν ο φιλελληνισμός. Τώρα όμως γνωρίζουν τι συνέβη με την επανάσταση του 1821. Αυτή την πράξη που κάναμε, αυτό το βίντεο και το τραγούδι μαζί, νομίζω βοήθησε σε αυτό. Γιατί πολλοί Αμερικάνοι το είδαν από φίλους τους Έλληνες. Δηλαδή είχαν Έλληνες και τους το δείξανε. Mm-hmm. Και έτσι μάθανε για την ιστορία, για την ελληνική επανάσταση. Ήταν ωραίο αυτό δηλαδή το βίντεο για να ξανασηκώσει αυτή τη γνώση ότι αυτό έγινε και ρωτήσανε και βοήθησε ουσιαστικά, βοήθησε ουσιαστικά στην προβολή και στη διάδοση όλου αυτού του γεγονότου, της ιστορίας της Ελλάδας. Ναι, σωστά. Τάσο, έρχεσαι συχνά στην πατρίδα, έχεις τη δυνατότητα, γιατί είναι και μεγάλη απόσταση και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, δηλαδή καταφέρνεις, έρχεσαι ας πούμε στην Ελλάδα μία φορά τα δύο χρόνια? Κοίτα, έχω τις γονείς μου εδώ, τους προσέχω, έχω τη μητέρα μου, πατρός μου έχει πεθάνει τώρα, αλλά έχω και την οικογένειά μου και τις δουλειές μου, έρχομαι κάθε ευκαιρία που μπορέσω, αλλά δεν φαίνεται αρκετά. Παρόλο που γεννήθηκα στην Αμερική, όταν φτάνω στην Ελλάδα, αισθάνομαι πως είμαι σπίτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά συμβαίνει κάθε φορά. Και νιώθω βαθιά θλίψη από τον χωρισμό όταν έρθει η ώρα να φύγω και να επιστρέψω πίσω στην Αμερική. Τι ωραίο είναι αυτό που είπες, ότι όταν φτάνεις στην Ελλάδα νιώθεις σπίτι σου. Είναι απίστευτο αυτό που είπες. Ναι, μπορώ να φανταστώ πόσο πόνο νιώσει όλοι αυτοί οι μετανάστες που αφήσαν τις οικογένειες τους και την πατρίδα τους για να πάνε στην Βενετία. Τι σου λείπει πιο πολύ από την πατρίδα? Η οικογένειά μου εκεί. Mm. Έχω θείους και θείες, είχα τους παππούς, τους γιαγιάδες, τα ξαδέρφια μου. Και μου λείπει ο κόσμος. Ο Έλληνας έχει μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά. Και αισθάνομαι διαφορετικά όταν είμαι εκεί. Αισθάνομαι λες και είμαι σπίτι και στην οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη χαρά στην καρδιά μου γι' αυτό όταν είμαι εκεί. Είναι διαφορετικά. Εδώ στην Αμερική είναι λίγο ποδήλατο. Δηλαδή συνέχεια τρέχομαι. Εκεί νομίζω είναι η ζωή καλύτερη. Στην Ελλάδα. Α, στα χωριά, όχι στις πόλεις τόσο, στα χωριά περισσότερα. Τάσο, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη γνωριμία. Σου εύχομαι από καρδιάς να καταφέρεις να έρθεις στην πατρίδα, να πας στο Πογόνι, στη Ζήτσα, πολύ σύντομα. Σου εύχομαι ακόμη να συνεχίσεις έτσι, να νιώθεις υπηρώτης Έλληνας και να προβάλλεις την πατρίδα μας εκεί, στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
πόσα χρόνια πέρασαν από την Άγια Λαύρα, τα 400 της κλαδιάς που διώξαμε τα μαύρα. Του χρόνου τους καθρέφτες που πολεμούσε η Ελλάς, μαρμαντολούς και κλέφτες. Μαρμαντολούς και κλέφτες. Τότε μια χούφτα Έλληνες με λιονταριού καρδιά σήκωσαν επανάσταση σε όλο το Μοριά. Επανάσταση, ζήτω η ελευθερία. Με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα φτερνιά. Ζήτω η επανάσταση, ζήτω η ελευθερία. Πάντα με αίμα γράφεται του κόσμου ιστορία. Σηκώνονταν στου Ρήγα τη λαλιά, οι πολεμίστρες αστραφτάν στα κάστρα τα παλιά. Στα κάστρα τα παλιά. Ζήτω η επανάσταση, ζήτω η ελευθερία. Με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα θεριά. Γράφεται του κόσμου η ιστορία. Ζήτω και η Ελλάδα μας, ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω και η Ελλάδα μας, ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό το πραγματικά υπέροχο κομμάτι για την Επανάσταση του 1821 που συνέθεσε η Ζωή Τηγανούρια. Και τι ωραίος συνδυασμός, δύο άνθρωποι έτσι που αγαπώ πάρα πολύ στο χώρο της μουσικής, που μου αρέσουν ιδιαίτερα, η Ζωή από τη μια και από την άλλη ο Μπάπης Τσέρτος, με αυτή την πραγματικά μαγευτική φωνή του.
Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που από ό,τι καταλάβατε δεν μάγεψε μόνο εμένα. Το είχα παίξει και ανήμερα την 25η Μαρτίου, με το που άκουσα το τραγούδι το λάτρεψα. Μάγεψε και τους Ομογενείς και τον Τάσο Ζωγράφο, που τον ακούσατε από την Καλιφόρνια, και δημιούργησε ένα εξαιρετικό βίντεο. Είπαμε, μπείτε στο YouTube να το δείτε. Αλλά καλωσορίζω τώρα στην εκπομπή μας τη Ζωή Τηγανούρια. Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα, Νατάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που τα λέμε. Και τι ωραίο κομμάτι αυτό που έφτιαξες. Πραγματικά εξαιρετικό, δηλαδή. Συγκινητικό πρώτα απ' όλα. Και πριν δω το βίντεο, και πριν δω το βίντεο, το οποίο ακόμα περισσότερο μεγαλώνει τη συγκίνησή μας, αλλά πραγματικά σε γεμίζει με συναισθήματα. Είναι πολύ φορτισμένο το τραγούδι αυτό, και η σύνθεση και η φωνή, η ιδιαίτερη χρειά αυτή του Μπάμπι Τσέρτου, και εσύ όπως παίζεις, δηλαδή είναι πραγματικά εξαιρετικό. Πώς το εμπνεύστηκες? Από τους υπέροχους στίχους του Τάσου Θεοδωρακόπουλου ξεκίνησε η ιδέα, μου έδωσε την ιδέα ο Τάσος να φτιάξουμε ένα τραγούδι για την Επανάσταση με τους στίχους του. Μόλις διάβασα κατευθείαν, εστερνίστηκα την ιδέα του. Πραγματικά ήταν πολύ εύστοχο να φτιαχτεί ένα καινούριο τραγούδι για την Επανάσταση που να εκπροσωπεί όλο αυτό τον αγώνα που έκαναν οι Έλληνες μετά από τα 300 χρόνια σκλαβιάς για να απελευθερωθούμε και να λέμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Προέκυψε το κομμάτι, κυκλοφόρησε στις 22 Φλεβάρι, mm-hmm. που ήταν και μια ιδιαίτερη ημερομηνία, γιατί τότε ξεκίνησε στην ουσία η επανάσταση από τον Αλέξανδρο Ψηλάντη στον ποταμό. Ναι. Και βγήκε το κομμάτι, κυκλοφόρησε σε στίχους του Τάσου Θεοδωρακόπουλου με την υπέροχη ερμηνεία του Μπάμπι Τσέρτου. Εγώ έφτιαξα έναν καλαματιανό για το πρώτο μέρος του τραγουδιού. Ένα ζωναράδικο θρακιώτικο, μια και είμαι και θρακιώτησα, για το δεύτερο μέρος που να υποδηλώνει τη νίκη, το φινάλε, την χαρά, την αισιοδοξία. Δύο χωροί, ελληνική χωρή, ελληνικότατη, που χορεύονται, κρατιούνται όλοι χέρι-χέρι. Και δεν είναι τόσο όμορφα. Πραγματικά τους δένεις πάρα πολύ ωραία. Έτυχαν πολλές καλές συγκυρίες. Ξέρεις, το να είσαι συνθέτης είναι κάτι. Το να τύχουν και καλές συγκυρίες όμως στη σύνθεσή σου, που σημαίνει καλή ενορχήστρωση, καλός ερμηνευτής, πολύ ωραία στίχη, πολύ καλή μουσική να έχουν παίξει, είναι το δώρο που γίνεται μετά σε αυτόν που δημιουργεί. Αυτό για μένα ήταν όλα δώρο. Και φυσικά γίνονται όλα αυτά και έρχεται το υπέρτατο δώρο που είναι το βίντεο κλιπ. Είναι απίστευτο, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν το περίμενες ποτέ. Όταν επικοινώνησαν μαζί σου, πώς σε βρήκαν πρώτα απ' όλα, τηλεφωνικώς επικοινώνησαν? Ο Τάσος ο Θεοδωρακόπουλος, ο στιχουργός τραγουδιού, σε μία μέρα που εγώ είχα για το τραγούδι 4-5 συνεντεύξεις μαζεμένες και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, και γινόταν ένας χαμός, μου στείλει ο καημένος μηνύματα και μου λέει: σε ψάχνουν από το Φτάθρο τη Καλιφόρνια να δώσει την άδεια για το τραγούδι. Δεν καταλάβαινα τι μου λέγε, γιατί ήμουν πραγματικά εκεί την μέρα πολύ φορτωμένη. Την επόμενη μέρα λοιπόν, που είναι 25 του μήνα, 25 Μαρτίου, mm-hmm. παίρνω πρέφα τι γίνεται, δηλαδή διαβάζω τα μηνύματα του Τάσου και κατευθείαν έρχομαι σε επαφή με τον Τάσο τον Ζωγράφο, ο οποίος μου λέει: θέλουμε την άδεια για να κυκλοφορήσουμε ένα βίντεο κλιπ με το τραγούδι σου. Βλέπω το βίντεο κλιπ και άρχισα να κλαίω. Αυτό πραγματικά δεν έχει συμβεί. Δεν συμβαίνει συχνά στον ίδιο τον δημιουργό να συγκινηθεί, γιατί συνήθως το γράφουμε το τραγούδι και περνάει στα χέρια του κόσμου μετά. Συγκινείται ο κόσμος ή το αγαπάει ή το απορρίπτει. Ναι. Εγώ ίδια να δακρύσω με αυτό το πράγμα που έγραψα βλέποντας την εικόνα, δεν μου έχει ξανατύχει πολλές φορές. Έχω πάθει μερικές φορές μόνο, σπανίως, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα απίστευτο ντύσιμο ενός τραγουδιού, έτσι. Δηλαδή το βίντεο κλιπ. Πραγματικά πέταξα στα σύννεφα από τη χαρά μου, από τη συγκίνησή μου. Κατευθείαν επικοινώνησα μαζί του, μιλάγαμε πάρα πολλές ώρες μέχρι να συντονιστούμε και να του πω. Γιατί μιλάει και σπαστά ελληνικά ο Τάσος. Λείπει πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μιλάει σπαστά ελληνικά. Και τελικά καταφέραμε να συνεννοηθούμε ότι του δίνω την άδεια με μεγάλη χαρά για τον ήχο, μου δίνει την άδεια με μεγάλη χαρά για την εικόνα. Οπότε κυκλοφόρησα από την εταιρεία μου το κομμάτι μαζί με το βίντεο κλιπ ξανά 25 του μήνα. Είχε μια πραγματικά πολύ κατακόρυφη έτσι άνοδο σε views και τα λοιπά στο επισκεψιμότητα στο YouTube. Μα είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, όταν, έτσι είναι, όταν το σκέφτεσαι ότι με αφορμή τα 200 χρόνια μία γυναίκα συνθέτης
έκατσε, σκέφτηκε ένας στιχουργός, δημιούργησαν αυτό το τραγούδι που ούτως ή άλλως από μόνο του είναι συγκινητικό και το ακούνε οι ομογενείς και το ντύνουνε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα βίντεο κλιπ να βλέπεις τον ίδιο τον Τάσο Ζωγράφο ντυμένο τσολιά να μα σκαρφαλώνει άνθρωπος, στα βεβαίως πιο ψηλά σημεία στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο με την ελληνική σημαία. Είναι απίστευτα συγκινητικό. Μα τάσα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι συμβολικό για την Ελλάδα. Δηλαδή δεν συμβαίνουν κάθε μέρα τέτοιες ωραίες συγκυρίες, τέτοια ωραία πράγματα, ας πούμε, ναι, που ναι συμβολίζουν τον Έλληνα. Αυτός είναι ο Έλληνας, πραγματικά αυτός είναι ο Έλληνας. Και να μην σου πω ότι οι Έλληνες που ζουν στην ομογένεια είναι λίγο πιο πολύ Έλληνες από εμάς, γιατί τους λείπει η Ελλάδα και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη, με πολύ μεγαλύτερο συνέστημα από ότι εκφράζονται αυτοί που ζουν πραγματικά στην Ελλάδα και βιώνουν την καθημερινότητα, την κρίνια, όλα αυτά που βιώνουν τέλος πάντων. Έτσι είναι η ζωή, τη Γανούργια, και όχι μόνο έτσι, αυτοί το αποδεικνύουν και έμπρακτα και εμείς κάθε φορά που έχουμε ανάγκη χτυπάμε την πόρτα των Ελλήνων της Διασποράς και αυτοί βρίσκονται στο πλάι μας με όλους τους τρόπους. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως ο Τάσος πραγματικά είχε ήδη περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη μέρα που είχε κυκλοφορήσει το κομμάτι και πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Με το που βγήκε το βίντεο κλιπ απογειώθηκε. Πραγματικά νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει, νομίζω ότι πρέπει ο κάθε Έλληνας να δει και να ακούσει αυτό το κομμάτι, ναι, να δει το βίντεο. Έτσι, αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ και εσάς και την ΕΤ και την εκπομπή σου και εσένα προσωπικά που μας δίνεις αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το τραγούδι μας αυτό. Μα το αξίζεται, ζωή. Και αυτό που είπες στην αρχή, ότι ήθελες να κάνεις κάτι για το 21 και να δημιουργήσεις ένα νέο τραγούδι, να σου πω την αλήθεια, έλειπε. Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι, η μουσική παραγωγή, πάντα λίγο πριν τη γιορτή του 21 και λίγο μετά, που θέλουμε έτσι να παίζουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωσή μας και τον αγώνα μας για την ελευθεριά, ψάχνουμε, βρίσκουμε τραγούδια. Όταν δηλαδή και εγώ το άκουσα, είπα, όχι, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Σου μιλάω ειλικρινά. Και ανήμερα 25 Μαρτίου άρχισα την εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Τι ωραία. Είναι καινούριο λοιπόν. Είναι σύνθεση καινούρια, σύγχρονη, όμως βασισμένη στις ρίζες μας. Έτσι είναι. Έτσι που έχει όμως και σύγχρονα στοιχεία. Επίσης θέλω να αναφέρω κάτι που δεν το καταλαβαίνει το αυτή του ακρότη. Λαμβάνει τα μηνύματα, αλλά δεν ξέρει πώς να τα μεταφράσει. Εγώ, όσον αφορά τη χοροδία στο κομμάτι που είναι πολύ εμβληματική, επηρεάστηκα και εμπνεύστηκα από τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον πραγματικά το μεγαλύτερο κατ' εμέ, τον Νίκο Σκαλκότα. Α, τι ωραία. Δηλαδή, θα έχετε ακούσει φαντάζομαι τους χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Η χοροδία, και αν κάποιος κάτι και κάνει μελέτη στο κομμάτι και μουσικολογική μελέτη και έρευνα, θα καταλάβει ότι οι γραμμές που έχω περάσει για τη χοροδία αφήνουν στίγματα του μεγάλου Έλληνα συνθέτη του Νίκου Σκαλκότα. Και έχει και σύγχρονα και σε παραδοσιακά στοιχεία η μελωδία, γιατί δεν ξεπετάω ένα κομμάτι ποτέ μου, ποτέ δεν το ξεπετάω. Όχι, εγώ το ξέρω πολύ καλά αυτό και νομίζω ότι και όσοι ακροατές γνωρίζουν και γνωρίζουν τη ζωή τη Γανούργια θα ξέρουν ότι αφοσιώνεται στα κομμάτια της, έτσι. Εξάλλου, είχα και μια προϊστορία με τα ιστορικά κομμάτια. Πέρσι είχα γράψει το τραγούδι της γενοκτονίας. Ναι. Σε στίχους του Πασχάλη Μπούρα με την ερμηνεία φωνή και λύρα Κωνσταντίνου και Ματέου Τσαχουρίδη. Επίσης δύο παλικάρια εξαιρετικά, έτσι. Το οποίο αυτό το κομμάτι με οδήγησε και το έπαιξα μπροστά στον πρόεδρο Δημοκρατίας, ναι, τον Προκόπη Παυλόπουλο, το προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή τα ιστορικά τραγούδια, όσο μεγαλώνω και όσο περνάω τα χρόνια, νιώθω ότι είναι χρέος μου, ελάχιστος φόρος τιμής για αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Εγώ έχω ξεχωρίσει πραγματικά πολύ ιδιαίτερα κομμάτια δικά σου. Στην αρχή της εκπομπής, πριν ακούσουμε τον Τάσο Ζωγράφο, παίξαμε το Last Tango by Zoe, το οποίο έχει μπει και στην ταινία, αυτή την πολύ ωραία ταινία του Hollywood που έχεις γράψει έτσι το όλο soundtrack. Το Tango Salom, ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο έχει μπει, ήταν και η αιτία για να γράψει το soundtrack της ταινίας, αυτό το κομμάτι. Το οποίο είναι πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Θα ακούσουμε μετά, νομίζω, έχουμε επιλέξει το Sweet Life και αυτό μας αρέσει πολύ, δικό σου ορχιστρικό κομμάτι. Αυτό...
σπάνια σε ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το λατρεύω αυτό το κομμάτι και σπάνια ακούγεται σε ραδιόφωνο. Είναι και τα δικά μου αγαπημένα. Οπότε, τέλεια. Σε αυτό έτσι συμπίπτουν, ας πούμε, οι προτιμήσεις μας. Να σε ρωτήσω, Ζωή Τηγανούρια, τα πράγματα είναι πολύ περίεργα για τους καλλιτέχνες. Όλο αυτό το σχεδόν διετία που βιώνουμε με τον κορονοϊό. Ναι. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και εδώ στην πατρίδα. Έχετε πάρει τώρα ένα πράσινο φως για το καλοκαίρι. Δόξα τω Θεώ. Ναι, μπορώ να πω ναι. Και μάλιστα εγώ, επειδή προέκυψαν κάποιες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις μέσα από το τραγούδι της Επανάστασης, όπως ας πούμε μια συναυλία που θα δώσω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούνιο. Α, πολύ ωραία. Παρουσίας και της Προέδρου Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού και άλλων προσώπων της πολιτικής. Αφορμή λοιπόν το τραγούδι αυτό, έφτιαξα ένα ολόκληρο project που λέγεται 200 χρόνια, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά και έχω ήδη σε αρκετές συναυλίες με το project αυτό, στο οποίο φυσικά εννοείται το τραγούδι μας. Βέβαια. Πολλά άλλα όμως κομμάτια που αφορούν την Επανάσταση, δηλαδή από τον χορό του Ζαλόγκου, και αυτός είναι καλαματιανός όπως και το δικό μας, μέχρι το Τραϊφόρου, το κομμάτι το που έχει πει Δέμπο. Αχ, το οποίο είναι εξαιρετικό πραγματικά. Που είναι εξαιρετικό, μέχρι και Σκαλκότα, μέχρι και κομμάτια πιο σύγχρονα, γιατί τα 400 χρόνια δεν είναι μόνο τα τραγούδια της Επανάστασης, είναι από τότε μέχρι σήμερα. Βέβαια. Και μέχρι και το ταγκό της Ελευθερίας, τον Λιμπερτιάνγκο φυσικά, που αφήνει και αυτό το στίγμα του. Έτσι, ταγκό Ελευθερίας είναι και αυτό. Ακριβώς. Οπότε έχει και ένα project πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα το παρουσιάσει σε αρκετές περιοχές και στην Αθήνα, σε Δήμους και στην Ελλάδα. Αλλά και ένα δεύτερο project, το Μετάγκο και Λαϊκά, που πρόλαβα και τότε πέρσι σε τρεις συναυλίες, άρεσε πάρα πολύ. Πριν αρχίσουμε πάλι να μας κλείνουμε μέσα. Και το οποίο φέτος θα το συνεχίσω και αυτό. Ήδη ξεκινάω εδώ στην Καλλιθέα, στην γειτονιά μου, η πρώτη συναυλία θα γίνει τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία σε αυτές τις συναυλίες. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή με την πανδημία του κορονοϊού. Θα έλεγα ειδικά για τους καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι στο 50% που σας αφήνουν για τους χώρους. Δηλαδή μέχρι... Είναι όλα τσίμα-τσίμα που λέμε. Τσίμα-τσίμα, ναι. Αλλά τουλάχιστον έστω και έτσι, νομίζω ότι θα καταφέρει και ο κόσμος να περάσει λίγο καλά και εμείς οι καλλιτέχνες να εκτονωθούμε τόσο καιρό που έχουμε να βγούμε στη σκηνή, να συναντηθούμε με τον κόσμο, να παίξουμε τα μουσικά μας όργανα. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω θα είναι πολύ καλό έστω και έτσι. Έστω και έτσι. Πραγματικά. Έστω και έτσι, γιατί το καταλαβαίνω αυτό, ότι ένας καλλιτέχνης ζητά να δημιουργεί πάνω απ' όλα και εντάξει, okay, και η καραντίνα και η πανδημία μπορεί να οδήγησαν σε μία δημιουργία, αλλά το σημαντικότερο πάντα για τον καλλιτέχνη είναι η σκηνή και η επαφή με το κοινό, live που λέμε, ζωντανά. Είτε αυτός είναι μουσικός, είτε είναι ηθοποιός, έτσι. Και αυτό, ας πούμε, το να χάνεις αυτή την επαφή είναι, νομίζω, πάρα πολύ άσχημο για έναν καλλιτέχνη. Ελπίζω δηλαδή και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην χάσουμε αυτή την επαφή. Και δεν είναι μόνο για εσάς τους καλλιτέχνες. Να μην βιώσουμε κάτι αντίστοιχο. Ναι. Να δούμε δηλαδή από το φθινόπωρο να συνεχίσουν τα πράγματα κάπως έτσι όπως έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα με τους καλοκαιρινούς μήνες. Για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, γιατί και για εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να βλέπουμε από κοντά μία παράσταση, μία συναυλία. Δεν μπορούμε και εμείς διαφορετικά, έτσι. Υπάρχει μία θλίψη, θα έλεγα. Πολύ μεγάλη θλίψη. Τα αφήνουμε όλα πίσω μας, λοιπόν, και προχωράμε. Ξεκινάμε ένα καλοκαίρι με συναυλίες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην ακυρωθούν πάλι όπως έγινε πέρσι και να διασκεδάσει και ο κόσμος. Τώρα με το εμβόλιο πιστεύω ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να... Θα είναι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Μπράβο. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Να σε ρωτήσω, Ζωή Τηγανούρια, εάν μας ακούγαν τώρα, όπως ακούσανε το κομμάτι σου από το Σαν Φρανσίσκο και θελήσανε να φτιάξουν ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ, εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή μας ακούν και πούν, εμείς θέλουμε, Ζωή Τηγανούρια, στο Μόναχο να έρθεις και να μας δώσεις μία συναυλία, αυτή που έχεις ετοιμάσει για τα 200 χρόνια. Είναι εφικτό? Πολύ εφικτό.
Το project είναι έτοιμο. Η μουσική είναι ενήμερη. Έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες μας επαφές. Άρα περιμένουμε τις προτάσεις αυτή τη στιγμή. Είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Οι τραγουδιστές πανέτοιμοι. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Δύο προβίτες πριν από την ημερομηνία της συναυλίας είμαστε κομπλέ. Ζωή την Κανούρια, να είσαι καλά. Να μας γεμίσεις έτσι με συναισθήματα, με τις μουσικές σου. Πραγματικά να μας γεμίσεις με συναισθήματα. Είναι μία ανάγκη μας αυτή και μας την καλύπτεις. Να έχεις πάντα επιτυχίες ό,τι και αν κάνεις και να μας ενοχλείς. Να μας λες, εγώ κυκλοφόρησα αυτό το καινούριο, σας αρέσει, έτσι, να μας ενοχλείς με τα νέα σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου φτιάξατε την μέρα, την εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές. Πραγματικά συγκινήθηκα με τον Τάσο Ζωγράφο και να είμαστε καλά, να γράφουμε τραγούδια, να είστε καλά, να μας τα παίζουν στο ραδιόφωνο και να τα ακούει ο κόσμος. Έτσι, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, Ζωή την Κανούρια, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Φιλιά, φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτή λοιπόν ήταν η Ζωή τη Γανούρια. Θυμίζουμε Επανάσταση 1821 το τραγούδι με τη φωνή του Μπάμπη Τσέρτου. Μπείτε στο YouTube, βρείτε το, δείτε τον Τάσο Ζωγράφο ντυμένο τσολιά με την ελληνική σημαία να διασχίζει ουσιαστικά όλη την Καλιφόρνια, όλο το Σαν Φρανσίσκο. Είναι πραγματικά υπέροχο και το βίντεο κλιπ και το κομμάτι. Και όπως είπαμε και πριν, σας αποχαιρετούμε με το Sweet Life της Ζωής στη Γανούρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά. Εν αρχή είναι ο ήχος. Δεμένα στα πλήκτρα, συνθέτει το πυρ της αναγέννησης. Προϋπήρχε, βλέπεις, η ανεφόρο μουσική στο μέγα πνεύμα των τελουμένων μυστηρίων. Ίσως γιατί ελογιζόταν τα φτερά εκείνα που σκεπάζουν από τις κορυφές του σάους μοιημένους ήχους σε κοινή καταγωγή. Κάπως έτσι ανασένουν και οι νότες όταν συμπνέουν στη δημιουργία με ένωση, με την εισπνοή που εκπνέει πέρα από το εγώ του φυσικού υπάρχου και με τη φύλαξη που δίνει του συναισθήματος η έμπνευση, κάθε που βάζει πλώρη για τις Σαμοθράκης τη νίκη. Καλό ταξίδι στην ενότητα και στα διέρατα. Εν αρχή είναι ο ήχος, ο κώδικας των κοπηλατών που προορίζουν τη δόξα της ζωής για προσωποποίησή σου.
Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.